Από τα μέσα της δεκαετίας του 90, ο Λάκης Γαβαλάς είχε καλλιεργήσει τον μύθο του ασυμβίβαστου και αντισυμβατικού επιχειρηματία στο χώρο της μόδας. Ο ίδιος απασχολούσε συχνά το ταμείο ΕΕ και την κοινή γνώμη, λόγω των εκεντρικών του εμφανίσεων και όχι μόνο. Όμως, από επιτυχημένους εισαγωγέας επώνυμης ένδυσης στην Ελλάδα και άρχοντας του στυλ με πάθος για την πολυτέλεια, που τα είχε όλα, κατέληξε στη φυλακή και έχασε τα πάντα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την ιστορία επιτυχίας και καταστροφής του Mr. Lack, του σχεδιαστή με τα διαμάντια Cartier και τις άντες αγμές, που ζει πλέον ταπεινά σε ένα διαμέρισμα, ενώ πριν έμενε σε αχανείς και πολυτελείς ιδιόκτητες επάγγελμα. Το μεγάλο κομμάτι είναι ότι το κράτος μας έφερε σε ένα σημείο να μην μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Ο Λάκης Γαβαλάς γεννήθηκε το 1952 στον προφήτη Ηλία του Πειραιά. Μεγάλωσε στον Κορυδαλό, που από ηρωνία της τύχης έμελε να είναι και ο τόπος της φυλάκησής του. Έχει δύο αδερφές και ο πατέρας του, Διονύσης, ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας με εργοστάσιο κοπής μαρμάρων που απασχολούσε πολλούς εργαζόμενους. Το κανονικό του όνομα ήταν Αποστόλης. Μετά το είχε αλλάξει σε Απόστολος μέχρι να κατασταλάξει στο Λάκης. Σπούδασε στην Ελληνογαλλική Σχολή Αρένων, Σεντ Πολ. Οι συμμαθητές του στο φημισμένο γαλλικό σχολείο λένε πως ήταν ο πρώτος που φόρεσε μητρές μπότες με τακούνι. Έβγαινε πάντα πρώτος στους διαγωνισμούς χορού που συνηθίζονταν τότε στα κλαμπς. Σε ηλικία 17 ετών, ο Λάκης ξεκίνησε να εργάζεται ως βοηθός σε κατάστημα που κατασκεύαζε σχολικές τσάντες στο Μοναστηράκι. Παράλληλα, ξεκίνησε μαθήματα μπαλέτου στην ιστορική σχολή της Ραλούς Μάνου, που μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Σπύρο Βασιλείου είχαν δημιουργήσει το ελληνικό χορόγραμμα. Αυτό ήταν η αρχή. Μετά, ο Γαβαλάς βρέθηκε στην ομάδα χορού του Φώτη Μεταξόπουλου και αργότερα στην ομάδα του Βαγγέλη Σιλινού. Εκεί τον είδε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΡΑΗ και τον κάλεσε στην Ιταλία για εμφανίσεις στην κρατική τηλεόραση, όπου εργάστηκε ως χορευτής στα σόου της Ραφαέλα Καρά, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει στις συνεντεύξεις του. «Δεν ήμουν και ο Νουρέγεφ, αλλά ο χορός ήταν για εμένα άσκηση ομαδικής πειθαρχίας. Τότε η μόδα δεν ήταν όπως τώρα, που απλώς τα μοντέλα περπατούν στην πασαρέλα. Έπρεπε όλα να παρουσιάζονται με χορευτικές κινήσεις και ιδιαίτερες δεξιότητες». Εκείνη την περίοδο, οι Ιταλοί μόδιστροι αναζητούσαν χορογράφους ικανούς να σκηνοθετήσουν τις επιδείξεις. Ένας από αυτούς ήταν και ο Λάκης Γαβαλάς. Ανέλαβε την κίνηση στις πασαρέλες, κάτι που τον βοήθησε να γνωριστεί με τους Αρμάνι και Βερσάτσε. Εκείνο που στάθηκε καθοριστικό για τη μετέπειτα πορεία του ήταν η φιλία που ανέπτυξε με τον Νικολά Τρουσάρντι, τον εγγονό του ιδρυτή και ιδιοκτήτη του μεγάλου μόνιμου οίκου. Στην Ιταλία, ο Γαβαλάς, εκτός από φιλίες με μεγάλους σχεδιαστές, έκανε και γάμο με τη Σουηδέζα Καλονή Τόρελ Γιώχανσεν. Τη γνώρισε όταν εκείνη ήταν 19 και εκείνη 21, στο ιταλικό θέρετρο Πορτοφίνο. Η Σουηδέζα ήταν μοντέλο, που είχε μεγαλώσει και ζούσε στο Λονδίνο, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να παντρευτεί τον Έλληνα σχεδιαστή και να ζήσουν 9 χρόνια μαζί στην Ιταλία. Ο Λάκης θα γινόταν και πατέρας, και σήμερα θα είχε γιο 46 ετών, και πιθανόν και γκονάκια, όπως ο ίδιος έχει εκμυστηρευτεί. Η γυναίκα του ήταν 5,5 μηνών έγκυος και το παιδί ήταν αγοράκι. Ωστόσο, λόγω της ορμονικής θεραπείας που έκανε, έπρεπε να γίνει διακοπή της κοίησης. Ο Γαβαλάς είχε πει για τη σύζυγό του: «Ερωτευτήκαμε με την πρώτη ματιά. Με όση λαχτάρα και πάθος είχε η νεανική ψυχή μας. Και υμνήσαμε την ειδονή, την έξαψη και την παραφορά». Και συμπλήρωσε: «Από τότε που χωρίσαμε, δυστυχώς δεν ερωτεύτηκα ποτέ ξανά τόσο έντονα, ώστε να πέσω κάτω. Έχω πέσει μόνο στα πατώματα και μόνο από τα κούνια ψηλά, όχι από έρωτα». Μετά από 9 χρόνια παραμονής στη γειτονική χώρα, ο Γαβαλάς επέστρεψε στην Ελλάδα, στις αρχές του 1980. Άνοιξε αρχικά ένα μικρό μαγαζί στη Ρόδο με ρούχα από ημιεπώνυμες ιταλικές φίρμες, που τα πουλούσε σε πολύ καλές τιμές. Το 1982 παίρνει την απόφαση και επιχειρεί το πρώτο κατάστημα στην Αθήνα, από τον Νίκο Τρουσάρντι. Η επιτυχία ήταν τεράστια, ιδίως σε μια χώρα που βρισκόταν πολύ πίσω στη μόδα εκείνη την εποχή. Σταδιακά το κατάστημα μεγαλώνει κι άλλο,
προσθέτοντας όλο και περισσότερες διάσημες εταιρείες, όπως Moschino, Crisia, Dolce & Gabbana και Discord 2. Η επιτυχία του οδηγεί το Λάκη να μεταφέρει τα γραφεία της εταιρείας. Εγκαταλείπει το χώρο που είχε στη Θησαίο στην Καλλιθέα και εγκαθίσταται σε ένα πολυτελές κτίριο στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Παράλληλα, συστήνει ανώνυμη εταιρεία. Βασική μέτοχη αναλαμβάνουν εκτός από το Λάκη η αδερφή του Νότα και ο πρώην σύζυγος της άλλης αδερφής του, Κώστας Πανουσόπουλος. Η εταιρεία κερδίζει όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη τόσο του ελληνικού κοινού όσο και των διεθνών οίκων του εξωτερικού. Στις αρχές του 2000, ο Γαβαλάς είχε πλέον την αντιπροσωπεία των Μπέρμπερι και της σειράς Rive Gauche του Yves Saint Laurent. Ταυτόχρονα, είχε φέρει στην Ελλάδα τα ιταλικά αρώματα Acqua di Parma. Αντιπροσωπεύει 85 ξένες εταιρείες, το 90% των οποίων ήταν πολυεθνικές. Διαθέτει 850 πελάτες στη χονδρική, 13 καταστήματα και 300 εργαζόμενους. Στις μέρες μας, ο χώρος της υψηλής ραπτικής περνάει σχετικά δύσκολες στιγμές. Για παράδειγμα, η Burberry που μόλις αναφέραμε, τη στιγμή που γράφουμε αυτό το σενάριο, η μετοχή της βρίσκεται κοντά στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών. Αυτό όμως αφορά κυρίως τα luxury brands. Στον αντίποδα, το Inditex Group, στο οποίο ανήκει η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων Zara, βλέπει τη μετοχή του κοντά στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών. Είτε ενδιαφέρεις να επενδύσεις σε luxury brands που πιστεύεις πως θα ανέβουν, είτε σε low cost brands που πιστεύεις πως θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνεις είναι με έναν δωρεάν λογαριασμό στη Freedom 24. Στον προσωπικό μου λογαριασμό της Freedom 24 προτιμώ και επενδύω με διαφοροποιημένο τρόπο μέσω ETFs που ακολουθούν τον δείχτη S&P 500. Έτσι, μειώνω τον κίνδυνο και την αστάθεια στο χαρτοφυλάκιό μου. Συγκεκριμένα, στο Vanguard S&P 500 για δολάρια με σύμβολο VUAA και το iShares S&P 500 για ευρώ με σύμβολο SXR8. Ωστόσο, αν αυτό το θεωρείς δύσκολο, μπορείς πάντα να τοποθετήσεις τα χρήματά σου σε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου D-Account, ο οποίος αποφέρει ετήσιο επιτόκιο 3,63% σε ευρώ και 5,33% το χρόνο σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, με τον τόκο να πληρώνεται καθημερινά. Μπορείς επίσης να λάβεις υψηλότερο επιτόκιο, έως και 8,8% σε δολάρια και έως και 5,99% σε ευρώ, δεσμεύοντας τα χρήματά σου σε προθεσμιακές καταθέσεις 3, 6 ή 12 μηνών. Στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο θα βρεις το σύνδεσμο για να ανοίξεις το δικό σου δωρεάν λογαριασμό στη Freedom 24. Χρησιμοποιώντας το δικό μας link θα έχεις ένα μοναδικό extra bonus. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή τρέχει μία περιορισμένη καλοκαιρινή προσφορά. Με αυτή μπορείς να λάβεις δωρεάν μέχρι και 20 μετοχές αξίας μέχρι και 800 δολαρίων κάθε μία. Για δώρο 3 μετοχές. Κάνε κατάθεση άνω των 5.000 ευρώ με τον κωδικό WELCOME5. Για δώρο 10 μετοχές. Κάνε κατάθεση άνω των 20.000 ευρώ με τους κωδικούς WELCOME5 και WELCOME20. Για δώρο 20 μετοχές. Κάνε κατάθεση άνω των 50.000 ευρώ με τους κωδικούς WELCOME5, WELCOME20 και WELCOME50. Η προσφορά ισχύει μέχρι και αύριο, 31 Αυγούστου. Το 2003, ο Λάκης Γαβαλάς ξεκίνησε και τη δική του, πιο οικονομική, νεανική μάρκα, τα ΛΑΚ. Μετακομίζει στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στο εντυπωσιακό επαγγελματικό ακίνητο των 30.000 τετραγωνικών που αγόρασε στην Κάντζα Παλίνης. Περιλάμβανε 3 κτίρια με αποθήκες, γραφεία, το σχεδιαστήριο και showroom. Λέγεται ότι είχε και πλήρη κουζίνα, αίθουσες για ψυχαναλυτές, ιατρείο και πολλά ακόμα. Ήταν η εποχή που ο Λάκης Γαβαλάς είχε ήδη καλλιεργήσει το μύθο του. Δοτικός, γαλαντόμος, με άψογους τρόπους και βιτριολικό χιούμορ. Οι ιδιαίτερες εμφανίσεις του είχαν να κάνουν με έναν επαγγελματισμό καλοσχεδιασμένο, που αποσκοπούσε την οικειότητα με τα είδη των οίκων μόδας που παρουσίαζε. Είχε λανσάρει από φουστανέλες και σκοτσέζικες ή χαβανέζικες φούστες, μέχρι και μακεδονικές σκούφιες, εκεντρικά κοσμήματα και τσάντες. Για τα πιο εκεντρικά είδη επένδυσης που λάνσαρε, είχε πει: «Ήμουν ο πρώτος που φόρεσε φούστα στην Ελλάδα και ακολούθησαν όλοι οι άλλοι. Το άφυλλο στη μόδα δεν είναι κάτι καινούριο». Ο Γαβαλάς καλούσε όλους τους πελάτες, τους ισχυρούς της μόδας και όχι μόνο, στα θεματικά του πάρτι που διαρκούσαν μέχρι τις 10 το πρωί στη βίλα του στη Στελιά Μικόνου. Τότε
η μη πρόσκληση από το Γαβαλά ήταν ένα πλήγμα στο κύρος κάθε κοσμικής κυρίας. Ακόμα και πολιτικά μέσα χρησιμοποιούσαν για να εξασφαλιστεί η πολυπόθητη πρόσκληση. Είναι η περίοδος που το παράξενο αυτό βουερό πλήθος τον αποθεώνει, για να βγει μία φωτογραφία μαζί του ή να αποκτήσει προσωπικά από τον ίδιο κάτι σινιέ, έστω και ένα μαντίλι του. Και εκεί που πήγαιναν όλα τόσο καλά για τον σχεδιαστή, στα τέλη του 2010 έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες δυσκολίες και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Η κακή διαχείριση των οικονομικών από αρμόδια στελέχη της εταιρείας του ήταν ένας από τους λόγους που έφεραν αυτή την αρνητική εξέλιξη. Με βάση τον ισολογισμό της χρήσης 2009, η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών αν των 69 εκατομμυρίων ευρώ. Nice. Τα συνολικά δάνεια της εταιρείας ήταν πάνω από 17 εκατομμύρια. Ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε το 2009 σε πάνω από 94 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός από τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα, η εφορία κάνει ελέγχους στην επιχείρηση και βρίσκει 15 εκατομμύρια ευρώ χρήμα στο δημόσιο. Οι προμηθευτές δηλώνουν απλήρωτοι. Ο Λάκης Γαβαλάς καταθέτει μήνυση εις βάρος του γαμπρού του. Οι υπάλληλοι δεν πληρώνονται. Ένας-ένας, ακόμη και οι πιο παλιοί, ακόμη και οι πιο πιστοί, εγκαταλείπουν την εταιρεία. Οι οίκοι Burberry και Dolce & Gabbana παραδίδουν οι ίδιοι τα ρούχα στους πελάτες. Οι D-Squared 2 και Moschino σταματούν τη συνεργασία και περνούν στον όμιλο Παγώνη. Το αποτέλεσμα τελικά ήταν η εταιρεία του Γαβαλά να καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 περιπτώχευσης. Ο κύκλος των διαδοχικών συλλήψεων του σχεδιαστή ξεκίνησε στις 3 Δεκεμβρίου του 2011. Εκείνη την ημέρα, ο Γαβαλάς συλλαμβάνεται για πρώτη φορά λόγω οφειλής προς το δημόσιο 1,5 περίπου εκατομμυρίο ευρώ. Στις 26 και 27 Ιανουαρίου του 2012 συνελήφθη ξανά δύο φορές σε ένα 24ωρο. Την πρώτη για χρέη άν των 7 εκατομμυρίων ευρώ προς το δημόσιο και τη δεύτερη για μη καταβολή ΦΠΑ ύψους 145.000 ευρώ. Τον είχαν μάλιστα οδηγήσει στις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου έμεινε λίγες ημέρες πριν βγει με εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Στη συνέχεια, ωστόσο, έμελε να επισκεφτεί και τον Κορυδαλό. Όλα αυτά, παρότι ο Γαβαλάς, όλη αυτή την περίοδο, προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση, κάνοντας μήνυση στο γαμπρό του, ο οποίος ήταν μέτοχος στην εταιρεία για κακή διαχείριση. Ο Λάκης είχε δηλώσει σχετικά: «Οι τράπεζες δεν μου έδιναν τα χρήματα για να προπληρώσω το εμπόρευμα στις ξένες πολυεθνικές. Και φυσικά τα ΛΑΚ, η ελληνική γραμμή που δημιούργησα από το 2000, δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Μου πρότειναν τότε να πωλήσω το 50% του προσωπικού. Δεν το δέχτηκα. Την ίδια περίοδο, στελέχη της εταιρείας, που είχα δίπλα μου 20 χρόνια, άρχισαν να με εγκαταλείπουν, αλλά αφού είχαν μαζέψει λεφτά στην τσέπη. Αυτοί έφευγαν ξυλώνοντας παραστατικά. Τότε διαπίστωσα τις καταχρήσεις και την κακοδιαχείριση». Τον Φεβρουάριο του 2011, τα πράγματα χειροτέρεψαν ακόμη περισσότερο, καθώς δεσμεύεται όλη του η περιουσία. Ο Λάκης Γαβαλάς πρότεινε στο ελληνικό δημόσιο συμψηφισμό των χρεών του με τα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου του τεράστιου συγκροτήματος των επιχειρήσεών του στην Παλίνη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις διεθνών οίκων, η αξία του υπερεύαινε τα 32 εκατομμύρια ευρώ. Οι νομικοί εκπρόσωποι του Λάκη Γαβαλά πήγαν στον τότε υπουργό Γιάννη Στουρνάρα και του έθεσαν την πρόταση να λάβει τα ακίνητα του το κράτος και τον λόγο κτίριο για τα χρέη του. Η απάντηση που πήραν ήταν πως το δημόσιο δεν θέλει ακίνητα, θέλει ρευστό. Μάλιστα, ο Γαβαλάς πρότεινε να το λάβει η Περιφέρεια Αττικής, η οποία δαπανούσε 7,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για πάγια μισθώματα, ώστε να εντάξει στο συγκρότημά του όλες τις υπηρεσίες της. Ούτε αυτό έγινε. Τον Απρίλιο του 2012, ο Λάκης Γαβαλάς συλλαμβάνεται ξανά μαζί με την αδερφή του, Νότα, και προφυλακίζονται για χρέη της τάξης των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Τότε ήταν που του επιβλήθηκε η ποινή κράτησης 14 μηνών. Αποφυλακίστηκε τον Ιούνιο του 2013. Για τον εγκλεισμό του στον Κορυδαλό έχει δηλώσει: «Οι πρώτοι τρεις μήνες ήταν δύσκολοι, μέχρι να προσαρμοστώ. Μετά όμως έβγαινα με το σόρτς για να πάω για θεραπεία ή ανέβαινε στο γραφείο της κοινωνικής λειτουργού με την πετσέτα μου ως τουρμπάνι και ποτέ δεν άκουσα ούτε ένα επιφώνημα από δοκιμασίας. Όλοι, από τους πυρές της φωτιάς και τους απατεώνες μέχρι τους δεσμοφύλακες, με φώναζαν «Κύριο Γαβαλά».
Μετά την αποφυλάκησή του, στα μέσα Ιουλίου του 2013, ειδοποιήθηκε από το αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής για την έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης εις βάρος του, για χρέη άν του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Παρουσιάστηκε και ο εθελός στο αστυνομικό τμήμα και συνελήφθη ξανά. Στα τέλη Νοεμβρίου του 2013 είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στο Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής, αφού είχε ενημερωθεί ότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Συνελήφθη ξανά για χρέη προς το δημόσιο συνολικού ύψους άν των 700.000 ευρώ και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η επισφράγηση του οριστικού τέλους της χρυσής εποχής του σχεδιαστή έγινε όταν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και οι τράπεζες έβγαλαν στο σφυρί όλες τις πολυτελείς κατοικίες τους. Ξεκίνησαν το 2018 με το διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην Αγία Παρασκευή, 151 τετραγωνικών, καθώς και με το διαμέρισμα φιλέτο 108 τετραγωνικών στο Κολωνάκι. Το Μάιο του 2021 έγινε ηλεκτρονικός πληστηριασμός για τη βίλα του Γαβαλά στη Μύκονο. Η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ και η τιμή κατακύρωσης λίγο κάτω από τα 2 εκατομμύρια. Οι 7 συλλήψεις σε διάστημα 5 ετών και η απώλεια της περιουσίας του τον οδήγησαν να γράψει και το δικό του βιβλίο, την αυτοβιογραφία του. Εκεί, μεταξύ άλλων, εξιστορεί άγνωστες ιστορίες από τη ζωή του. Έχει πει σχετικά: ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά, πάνω από τις προσδοκίες του. Αλλά πάντα πρέπει να έχει μαζί του ένα στυλάτο αλεξίπτωτο. Οπότε, όταν πέφτει ξανά, δεν χτυπάει, χρωματίζει τον ουρανό, προσγειώνεται και ξανά ξεκινά μπουσουλώντας, στέγεται στα δύο του πόδια και μετά βγάζει πιο επίσημη φτερά. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω μέσα από το βιβλίο μου. Η νέα εποχή της ζωής του βρήκε τον Γαβαλά χωρίς τα μεγαλεία και χωρίς την περιουσία που είχε δημιουργήσει μέσα από το χώρο της μόδας. Σε ηλικία 72 ετών, ο ίδιος ζει πια σε ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών στο κέντρο της Αθήνας. Διδάσκει σε 3 ΙΕΚ μόδας και ταυτόχρονα σχεδιάζει ρούχα για το νέο του εγχείρημα, Τεμένο, μια εταιρεία casual ρούχων. Στόχος του νέου brand είναι να προτείνει genderless δημιουργίες με διαχρονικό χαρακτήρα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος σε συνεντεύξεις που δίνει. Πιο χλιδάτα ζω τώρα. Φοράω ό,τι θέλω και μου δανείζουν ό,τι θέλω. Ενώ κράτησα τους 5 φίλους που είχα από παλιά. Όμως, αυτό που με πικραίνει πιο πολύ είναι ότι έχασα την περιουσία μου και μαζί έχασα και την οικογένειά μου. Μόνο η αδερφή μου, η Νότα, έχει μείνει δίπλα μου. Πλέον δεν φοβάμαι τίποτα. Εκτός από το να φτάσω σε σημείο, κάποια στιγμή, να ζητήσω ελεημοσύνη για να επιβιώσω. Μόνο αυτό με τρομάζει. Εσάς, ποια είναι η άποψή σας? Ήταν μυθιστορηματική η επιχειρηματική πορεία του Mr. Luck? Το ελληνικό δημόσιο του φέρθηκε μικρόψυχα και θα μπορούσε να δεχθεί την προσφορά του κολοσσιαίου ακινήτου στην Παλίνη για να του συμψηφίσει τα χρέη έτσι ώστε να μην χάσει τα πάντα? Πείτε μας στα σχόλια. Όπως και να έχει, αυτό το καλοκαίρι μην αφήσει τον πληθωρισμό να φέρει τις καταθέσεις σου. Ρίξε μία ματιά στο λογαριασμό D της Freedom24. Μπορείς να κάνεις τη δωρεάν εγγραφή σου μέσα σε λίγα μόνο λεπτά με την ταυτότητά σου και ένα λογαριασμό στο όνομά σου. Και, ακόμα καλύτερα, θα έχεις ένα μοναδικό έξτρα μπόνους αν κάνεις την εγγραφή σου από το link μας στην περιγραφή. Τέλος, χρησιμοποίησε τους κωδικούς που βλέπεις επί της οθόνης για να λάβεις δωρεάν μέχρι και 20 μετοχές, αξίας μέχρι και 800 δολαρίων κάθε μία. Ένας άλλος επιτυχημένος επιχειρηματίας που ξεκίνησε από το μηδέν είναι ο ιδρυτής της Κοκομάτ, Πόλευ Μορφίδης. Δείτε τη συναρπαστική ιστορία του πώς από υπάλληλος σε ένα τουριστικό μαγαζί στο Μοναστηράκι στα 31 του και από μια τυχαία συνάντηση με έναν τουρίστα κατέληξε να γίνει πολυεκατομμυριούχος, αλλά και να κατηγορηθεί πως κρύβει παράνομα την Ακρόπολη. Είμαι ο CEO της χρονιάς και θα τα πούμε μέσα.